Γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά. Για άλλη μια φορά μαζί, εδώ μέσα από την Κρήτη TV, γιατί η ζωή είναι ωραία. Και την ωραία τη ζωή την κάνουν οι όμορφοι άνθρωποι και τις ωραίες εκπομπές, τα ωραία θέματα. Ένα τέτοιο θέμα είναι και το iHeart. Ένα πρόγραμμα που φτιάχτηκε για να βοηθήσει ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τετραπληγικούς, αλλά ακόμα και ανθρώπους με απουσία λόγου. Ας δούμε το βίντεο να δείτε τι εννοώ. iHeart is the first inclusive musical instrument that allows people with disabilities to play music with eye or head movements. Using an eye tracker, users can play melodies by looking at the notes on the screen. Es fabuloso. iHeart λοιπόν, και εδώ μαζί μου στο στούντιο έχω τη Βασαμά Μαρία και τον Ζαχαρία Βαμβακούση. Τι κάνετε, παιδιά, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και με ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σπουδαίο. Θέλω να μου πεις εσύ, Ζαχαρία, τι είναι το iHeart ακριβώς? Είναι ένα μουσικό όργανο, ένα ψηφιακό μουσικό όργανο που επιτρέπει σε άτομα με κινητικές αναπηρίες να παίζουν μουσική με τα μάτια. Χρησιμοποιεί μια τεχνολογία εντοπισμού βλέμματος, δηλαδή μια ειδική κάμερα. Με τη χρήση μιας ειδικής κάμερας, ο υπολογιστής μπορεί και γνωρίζει πού ακριβώς κοιτάζει στην οθόνη του υπολογιστή ο χρήστης. Από εκεί και πέρα, οι νότες είναι τοποθετημένες στην περίμετρο ενός κύκλου και την ώρα ακριβώς που κοιτάζει κάθε νότα ο χρήστης, αυτή ακούγεται. Έτσι μπορεί και μαθαίνει και παίζει μελωδίες, τραγούδια, να συμμετέχει σε συναυλίες, σε μουσικά σχήματα και να έχει πρόσβαση σε όλα τα μουσικά ωφέλη, τα ωφέλη της εκμάθησης μουσικής που μέχρι σήμερα δεν είχαν πολλοί άνθρωποι με τετραπληγία. Άρα απευθύνεται σε ποιους? Απευθύνεται πρωτίστως σε ανθρώπους με τετραπληγία. Η πιο κοινή αιτία τετραπληγίας είναι η εγκεφαλική παράλυση. Εγγενετής δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με σπαστική τετραπληγία. Δηλαδή, δεν μπορούν να έχουν καλό έλεγχο στις κινήσεις του σώματός και υπάρχουν και κινήσεις χωρίς τη θέλησή τους. Οπότε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο όργανο μουσικό που παίζεται με τα χέρια. Άρα, μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Μας λες ότι είναι μουσικό όργανο, όμως είναι ουσιαστικά ένας υπολογιστής. Ναι, είναι ψηφιακό μουσικό όργανο. Ψηφιακό μουσικό όργανο. Όπως ακριβώς έχουμε ένα ψηφιακό πιάνο, μια κλαβινόβα που λέμε. Όλα αυτά είναι ψηφιακά μουσικά όργανα. Άρα, ακούγεται, το άκουσμα είναι πιάνο ή πάμε. Ό,τι όργανο θέλεις. Είναι όπως είναι τα συνδεσάιζερ και τα ψηφιακά πιάνα μπορείς να το κάνεις να ακούγεται και σαν φλάουτο, άμα θέλεις. Ουσιαστικά είναι λογισμικό. Απλά είναι φτιαγμένο με έναν τρόπο που η δράση έχει άμεσο output, δηλαδή κοιτάς μια νότα και εκείνη τη στιγμή ακούγεται. Είναι φτιαγμένο όπως θα ήταν ένα ακουστικό όργανο. Είναι ένα λογισμικό που εκπροσωπεί τεχνολογία εντοπισμού βλέμματος ουσιαστικά. Μαρία, πες μου πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να διδάξεις αυτό το μουσικό όργανο στα παιδιά με τετραπληγία.
Εγώ προσωπικά νομίζω ότι χρειάζεται γνώσεις μουσικής και σε αυτό θα ήταν καλύτερα γενικότερα να μας το απαντήσει ο ίδιος ο Ζαχαρίας που το διδάσκει επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά το έχει προσαρμόσει με έναν τρόπο το πρόγραμμα που είναι προσβάσιμο σε όλους. Ακόμη δηλαδή και εγώ που είμαι εκπαιδευτικός σε μια κοινή τάξη, χωρίς να έχω τις απαραίτητες γνώσεις μουσικής, μπορώ σε πρώτο στάδιο να βοηθήσω τους μαθητές γιατί έχει προνοήσει ο ίδιος και το πρόγραμμα ώστε να υπάρχει μια οπτική βοήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν κάποια ήδη αποθηκευμένα τραγούδια μέσα στο λογισμικό που υπάρχει μια οπτική βοήθεια, ένας κύκλος, το οποίο είναι το μοναδικό πράγμα που κινείται πάνω σε μια κινήτη οθόνη. Άρα ο χρήστης, ακολουθώντας την οπτική βοήθεια, μπορεί να παίξει τα πρώτα τραγούδια. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι καλύτερα να μας πει ο Ζαχαρίας πώς είναι να διδάσκει στο iHarp, γιατί ως μουσικός και ως εφευρέτης της τεχνολογίας αυτής, νομίζω ότι έχει καλύτερη εμπειρία πάνω σε αυτό και μεγαλύτερη πείρα. Ναι, βέβαια. Για πες μας, Ζαχαρία. Είναι διαφορετική η εμπειρία ανάλογα με το προφίλ του κάθε χρήστη. Επειδή το φάσμα των διαφορετικών μορφών δεξιοτήτων που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι μεγάλο. Υπάρχουν κάποια, ας πούμε, η Αλεξάνδρα η Κερλίδου, που πριν από ένα μήνα μάλιστα έπαιξε και εδώ στη συναυλία. Ναι. Με την Νατάσα Μπουφίλη στο πολιτιστικό κέντρο του. Μια καταπληκτική συναυλία, ναι. Η Αλεξάνδρα, από την αρχή που ξεκινήσαμε, η εμπειρία του να κάνουμε μουσική με το iHarp ήταν παρόμοια. Εγώ είμαι και καθηγητής ακορντεόν. Ήταν αρκετά παρόμοια, επειδή μαθαίνουμε μουσική. Απλά αντί να παίζεις με τα χέρια, παίζεις με τα μάτια. Ο ρυθμός, η μελωδία, η μουσικότητα είναι τα ίδια. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι με αναπηρίες, η αναπηρία τους συνοδεύεται και από κάποια νοητική αναπηρία. Mm-hmm. Οπότε, εκεί η στόχη και ο τρόπος που γίνεται το μάθημα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, εκεί η προτεραιότητα είναι η πρωτίστως η ψυχαγωγία, το να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει έκφραση. Κάτι το οποίο το επιτυχάνουμε από τα πρώτα μαθήματα. Γιατί, όπως είπε και η Μαρία, ο τρόπος που είναι φτιαγμένο το iHarp επιτρέπει κάποιος από την πρώτη στιγμή που θα κάτσει, από το πρώτο λεπτό, να μπορεί να παίξει γνωστές μελωδίες. Το έχεις κάνει δηλαδή εύκολο, το έχεις κάνει απλό και σε ανθρώπους που δεν είναι μουσικοί να μπορούν να το διδάξουν, τουλάχιστον την αρχή αυτού. Ναι, να το δουν. Στην αρχή έτσι. Θα έλεγα ότι ήταν αρκετά περίπλοκο mm-hmm. και απευθυνόταν κυρίως σε μουσικούς που κάποια στιγμή απέκτησαν κάποια αναπηρία. Επειδή και η αφορμή που δημιουργήθηκε ήταν αυτή, ήταν για ένα φίλο μουσικό που μετά είχε ένα τύχημα, αλλά μετά υπήρξε η ανάγκη να πάει σε όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες που δεν είχαν κάποια γνώση μουσικής νωρίτερα. Οπότε, καθώς ήρθα σε επαφή με πολλά άτομα με αναπηρίες, είδα τις ανάγκες τους. Είναι ένα project που τρέχει από το 2010 το iHarp, στη Βαρκελόνη κυρίως, όπου στην Ισπανία, όπου έκανα εκεί το μεταπτυχιακό μου, το διδακτορικό μου. Είναι αποτέλεσμα δηλαδή της Άρα εσύ ήσουν Βαρκελόνη και σπούδαζες. Ναι. Ένας φίλος σου, επίσης μουσικός, είχε ένα ατύχημα και γι' αυτό το λόγο το δημιούργησες, για να συνεχίσει να έχει επαφή με τη μουσική, ο φίλος ο οποίος τελικά δεν το χρειάστηκε, γιατί τελικά κούνησε τα χέρια του και παίζει λίρα. Α, τέλεια. Αλλά όμως έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος το έχει ανάγκη. Ναι, είναι πολύς ο κόσμος όντως, από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Και η μουσική βλέπουμε ότι έχει πολλά ωφέλη σε όλους τους ανθρώπους. Στα παιδιά που έχουν κάποιο θέμα με τα κινητικά είτε νοητικά, ποια άλλα είναι τα ωφέλη του, πέρα από την ψυχαγωγία? Τα ωφέλη του να παίζει κάποιος μουσική. Καταρχήν βοηθάει στην κοινωνικοποίηση. Το να έχεις μία ασχολία, μία δραστηριότητα που συμμετέχεις και επικοινωνείς άμεσα. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήδη χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία του εντοπισμού βλέμματος για να γράφουν σε μια οθόνη και να επικοινωνούν. Όμως η επικοινωνία ηλεκτρική δεν είναι άμεση, γιατί έχει μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να συντάξεις μια πρόταση, μετά να το μιλήσεις. Η μουσική δίνει αυτή την αμεσότητα, ότι μπορούμε να. Τη στιγμή ακριβώς που κοιτάζει μια νότα, ακούγεται. Τη στιγμή που παίζει μια σχορδία, ακούγεται. Οπότε δίνει. Η Αλεξάνδρα συγκεκριμένα είπε ότι για πρώτη φορά νιώθω σαν να τραγουδάω τα τραγούδια που παίζω. Ποτέ δεν μπορούσα να τα τραγουδήσω. Οπότε είναι και ψυχολογικά τα ωφέλη. Είναι προσωπική αυτή η άποψη που θα γνωρίζει, που θα πω ότι τα ωφέλη της εκμάθησης μουσικής είναι καλά μελετημένα και στη βιβλιογραφία θα δούμε ότι καλύτερη ανάπτυξη του εγκεφάλου σε πολλούς τομείς, λεκτική συγκέντρωση, όλα αυτά ισχύουν. Προφανώς και για το να παίζει κάποιος μουσική με τα μάτια. Κάποια άλλα ωφέλη, όπως κοινωνικοποίηση, είναι ακόμα πιο έντονη η επίδραση, γιατί αυτοί το έχουν αυτό ακόμα περισσότερη ανάγκη. Είναι πιο σημαντικά, ναι. Ναι, ναι.
Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω πάνω σε αυτό, ότι και το iHarp βοηθά πάρα πολύ τα παιδιά να απεγκλωβιστούν από το ίδιο τους το σώμα. Δηλαδή, τώρα με το Ζαχαρία τρέχουμε ένα πρόγραμμα στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας και στόχος δεν είναι μόνο να μάθουν μουσική ή να αναπτυχθούν διαμέσου της μουσικής, αλλά να κοινωνικοποιηθούν, να λάβουν για πρώτη φορά μέρος σε μια ομάδα, στη σχολική ομάδα, να πάρουν μέρος σε γιορτές που πριν ένα παιδί με σπαστική τετραπληγία δεν έχει τη δυνατότητα εκτός να το κάνει. Σωστά. Επίσης, είναι η μοναδική δραστηριότητα που μπορούν να την κάνουν μόνοι τους, χωρίς να χρειάζονται τη βοήθεια κάποιου άλλου. Σίγουρα χρειάζονται την καθοδήγηση, αλλά μπορούν να το παράγουν οι ίδιοι. Άρα έχουν ένα χόμπι, έχουν μια ψυχαγωγία από μόνοι τους. Πάρα πολύ σωστά. Και από την άλλη πλευρά, η αξία του iHarp είναι διτή. Γιατί δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους με σπαστική τετραπληγία, αλλά και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά που έχουν σπαστική τετραπληγία και αντιλαμβάνονται ότι δεν μένουμε μόνο στην εικόνα του ανθρώπου. Υπάρχουν δυνατότητες τις οποίες πρέπει να τους τις επικοινωνήσουμε και να τις γνωρίσουν. Άρα τι κάνουμε, τους ευαισθητοποιούμε και αυξάνουμε την ενσυναίσθησή τους πάνω σε τέτοια ζητήματα. Επομένως, τα ωφέλη και της μουσικής αλλά και του iHarp ως λογισμικού είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μαρία, εσύ η ειδικότητά σου ποια είναι? Εγώ είμαι διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις φυσικές επιστήμες. Και τώρα σχετικά με το iHarp, ποια είναι η δική σου, ποιος είναι ο δικός σου ρόλος? Ο δικός μου ρόλος αφορά κυρίως το θέμα της επικοινωνίας του iHarp στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους ανθρώπους που έχουν ζητήματα με σπαστική τετραπληγία, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές αναπηρίες ή γενικότερα δεν δύναται να παίξουν μουσική γιατί δεν μπορούν να κουνήσουν τα άκρα τους. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον Ζαχαρία γνωριστήκαμε όταν, επειδή είμαι και σύμβουλος της κοινότητας Ευόσμου, του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, ήθελα να κάνουμε μία συναυλία όταν είδα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Αλεξάνδρα να παίζει μουσική. Αναζήτησα τον Ζαχαρία, τον βρήκα, μπορούν να το κάνουν όλοι μέσω της σελίδας του iHarp.org, να το πούμε αυτό. Είναι πολύ επικοινωνιακός, όπως βλέπετε, και πολύ απλός άνθρωπος. Αμέσως θέλησε να συνεργαστούμε. Είχαμε ένα κοινό όραμα να αναδιαμορφώσουμε το συγκείμενο, το περιβάλλον των ανθρώπων, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν και τους ανθρώπους με σπαστική τετραπληγία και όχι μόνο, όλους τους ανθρώπους. Επομένως, κάναμε την πρώτη συναυλία στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, νομίζω, γιατί δεν είχε ξαναγίνει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, ο Ζαχαρίας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και από το εξωτερικό που έχουν κάνει αντίστοιχες δράσεις. Το δικό μου κίνητρο ήταν η σύζυγος του δημάρχου μας, του Κλάνθου Μαδαλιανού, και ο ίδιος ο δήμαρχος είχαν ένα παιδί το οποίο το χάσανε από σπαστική τετραπληγία. Και κάθε φορά που έλεγα ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό, γιατί ήταν και πρώτη φορά που ανοίγανε μετά από κορονοϊό κτλ., μου έλεγε πάντα η Θένα Νοταρίδου, σύζυγός του, Μαρία, κάντο για το δικό μου το παιδί, γιατί αυτή η κοινωνία αντιμετωπίζει αυτά τα παιδιά σαν άδεια δοχεία, σαν μαύρα κουτιά. Το λέω πραγματικά και σπάει η φωνή μου γιατί συγκινούμε. Συγκινείσαι και είναι και απόλυτα λογικό. Και ο Ζαχαρίας ήταν πάντα τόσο συνεργάσιμος, τόσο θετικός, τόσο εύκολος στην προσαρμογή σε ό,τι του ζητήσαμε και τελικά τα καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα εδραιώθηκε και η δική μας συνεργασία και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί εκείνος έχει εφεύρει κάτι πολύ σπουδαίο για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Δεν διανοούμε ότι δεν θα υπάρχει σχολείο που να έχει το iHarp, γιατί δίνει χόμπι, δραστηριότητα, πρόσβαση στη μουσική σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ άξιο αυτό που έχετε κάνει, είναι μεγάλη προσφορά και των δύο και η δημιουργία σε κάτι που για ανθρώπους που τους είχαμε βγάλει, όπως το λες και εσύ, τους αντιμετωπίζουμε σαν μαύρα κουτιά, αλλά και η δική σου συνεισφορά στο να το επικοινωνήσεις. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες εδώ και για πολύ πιο απλά πράγματα, για την οργάνωση πολύ πιο απλών δραστηριοτήτων βλέπουμε πόσα προβλήματα υπάρχουν. Μην τα παρατήσετε όμως, παιδιά, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε. Οπωσδήποτε. Ναι, και όσο μπορούμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας και από τα social να το επικοινωνήσουμε για να το μάθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε και να πούμε και ότι αν κάποιος μας βλέπει εδώ, επειδή δεν είπαμε ότι εγώ μένω στην Κρήτη τα τελευταία 2 χρόνια και το πλάνο είναι να μείνουμε στην Κρήτη με την οικογένειά μου. Δεν είστε από εδώ.
Δεν είστε από εδώ, εκεί. Εμένα είναι η μητέρα μου από εδώ. Αθήνα μεγάλωσα, μετά 10 χρόνια Ισπανία. Αλλά τώρα η γυναίκα μου έχει βρει δουλειά εδώ στην Κρήτη και το σχέδιο είναι ότι θα μείνουμε εδώ. Οπότε είμαι εδώ και θα ήθελα. Δεν έχω μαθητές εδώ από την Κρήτη ακόμα, αν και είμαι 2 χρόνια εδώ. Οπότε, αν κάποιος μας βλέπει που γνωρίζει κάποιο παιδί ή κάποιον άνθρωπο με αναπηρία που θέλει να μάθει μουσική και δεν μπορεί να το κάνει με τα χέρια, μπορεί να μας βρει και από τη σελίδα του iHarp, iHarp.org, στο τομέα της επικοινωνίας ή και στο email zacharias@theiharp.org. Θα το γράψουμε και από κάτω. Και να πούμε και ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό όλο αυτό, γιατί χθες μιλούσαμε με μια μητέρα που επικοινώνησε από την Κεντρική Μακεδονία και είχε το φόβο ότι μπορεί να πρόκειται για κάτι πολύ δύσκολο και... Γιατί συνήθως δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το κόστος είναι για μένα απειροελάχιστο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να... Το κόστος θα φανταστούμε ότι είναι το ίδιο κόστος που θα είχε αν το παιδί σου λέγει θέλω να μάθω κιθάρα. Ναι, σαν να είναι πρέπει ένα να αγοράσει μια κιθάρα και να κάνει μαθήματα κιθάρας. Ναι, δηλαδή είναι πολύ προσβάσιμο και το λογισμικό και το κόστος και όλα το έχει κάνει να μπορεί να το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Να προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ δημιουργικό. Μπράβο σας, χίλια μπράβο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς θα πάμε τώρα σε ένα ταξίδι, όχι τόσο μακρινό όσο ακούγεται, αλλά πέρα για πέρα εξωτικό. Ένα προορισμό που κάθε Έλληνας πρέπει να επισκεφτεί. Αγαπημένη Αίγυπτος. Ένας από τους ομορφότερους προορισμούς, με απίστευτη ιστορία και κουλτούρα και κυρίως τόσο κοντά στην Ελλάδα, είναι η μαγευτική Αίγυπτος. Πρωτεύουσα της Αιγύπτου το Κάιρο ή αλλιώς Ελ Καχίρα, νικηφόρος πόλη δηλαδή, ή και η πόλη των χιλίων μιναρέδων, όπως χαρακτηριστικά το αναφέρουν, λόγω της κυριαρχίας της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αφρικανικής Ηπείρου και του Αραβικού κόσμου με τουλάχιστον 11 εκατομμύρια πληθυσμό. Το Κάιρο βρίσκεται κοντά στο Δέλτα του Νείλου, του μεγαλύτερου σε μήκος ποταμού του κόσμου, του ζωοδότη της χώρας που χωρίζει την πόλη στην ανατολική και τη δυτική της όχθη. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου, 109 στο σύνολο, είναι βασιλική τάφη. Οι μεγάλες για τους βασιλείς και οι μικρές για τις βασίλισσες. Τρεις όμως είναι οι διασημότερες και οι πιο εντυπωσιακές. Του Χέοπα, γνωστή και ως η Μεγάλη Πυραμίδα, η αρχαιότερη και μεγαλύτερη από τις τρεις πυραμίδες της νεκρόπολης της Γκίζας, το αρχαιότερο από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου και το μόνο που σώζεται στις μέρες μας. Οι άλλες δύο πυραμίδες της Γκίζας είναι του Χεφρίνου, γιου του Χέοπα, και του Μικυρίνου, γιου του Χεφρίνου. Στη νεκρόπολη της Γκίζας ανήκει και η περίφημη Σφίγγα, η οποία λαξεύτηκε πάνω σε ένα μυτερό βράχο. Έχει σώμα λιονταριού με κεφάλι ανθρώπινο και συμβολίζει τη δύναμη ενός βασιλείου. Το πρόσωπο που απεικονίζει πιστεύεται ότι ήταν του βασιλιά Χεφρίνου, ενώ στη διάρκεια του νέου βασιλείου θεωρούσαν ότι αναπαριστούσε το θεό ήλιο Ρα. Οι Χριστιανοί λοιπόν και οι Ρωμαίοι πρόσθεσαν κάποια κομμάτια τσιμέντου για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ολόκληρος ο ναός. Και δυστυχώς έκαναν και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή έξισαν το πρόσωπο και το σώμα. Αυτό το έκαναν και σε αγάλματα, γιατί θεωρούνταν ειδωλολατρεία και δεν το ήθελαν αυτό. Και στη θέση κάποιων θεών, αιγυπτιακών θεών, έβαλαν σταυρούς. Μια πόλη που αξίζει να επισκεφτείτε είναι το Ασουάν, στη Νότια Αίγυπτο, στη δυτική όχθη του Νείλου και σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από τον τροπικό του καρκίνου, χτισμένη στη θέση της αρχαίας Σουανού ή Σιήνης. Αξίζει να μπείτε σε μια φελούκα, τη γραφική βάρκα με τα λευκά πανιά που διασχίζει τα νερά του Νείλου. Να επισκεφτείτε τα νησάκια και να ξεναγηθείτε στα παραδοσιακά σπίτια της Λουβίας.
Πάμε λοιπόν να μπούμε μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα παραδοσιακό σπίτι των Νούβια, να δούμε πώς ζουν οι άνθρωποι και την καθημερινότητά τους. Αν σας το επιτρέπει η τσέπη σας, η διαμονή στο ξενοδοχείο Old Cataract είναι μια ξεχωριστή εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Το Sharm el-Sheikh είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για όλο τον χρόνο στη Χερσόνησο του Σινά που εκτείνεται σε διάφορους κόλπους στην Ερυθρά Θάλασσα και αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους λάτρες των καταδύσεων. Πολυτελή ριζόρ, κοκοφίνικες, εστιατόρια, κέντρα για καταδύσεις και snorkeling, αλλά και σαφάρι στην έρημο, παραδοσιακό δείπνο στη σκηνή Βεδουίνων, βόλτα για ψώνια στην αγορά της παλιάς πόλης. Είτε για πολλήμερες διακοπές, είτε για ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο, η Αίγυπτος είναι ένα ταξίδι που κάθε Έλληνας πρέπει να κάνει και που σίγουρα θα του μείνει αξέχαστο. Επιστρέψαμε λοιπόν και μαζί μας η αγαπημένη Αθηνά Κυπριωτάκη. Αθηνά, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και για μία ακόμη φορά σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Και σήμερα θα μας μιλήσεις για τη σημαντικότητα των ορίων στη διαπαιδαγώγηση. Ναι. Για πες μας λίγο, Αθηνά, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν όρια? Τα όρια ανήκουν μέσα στις 5 βασικές ανάγκες που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει με έναν υγιή τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ύπαρξη των ορίων στην ανατροφή των παιδιών, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε ασφαλές και αγιείς προσωπικότητες. Δηλαδή, ενώ νομίζουμε εμείς ότι τα στεναχωρούμε τα παιδιά, ουσιαστικά τα κάνουμε πιο χαρούμενα, πιο ευτυχισμένα. Βέβαια. Θα ήθελα να πω ότι γενικά περάσαμε τις τελευταίες 2 δεκαετίες σε μία πλήρη αποδοχή των πάντων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που λες. Δηλαδή, για να μην στεναχωρήσουμε τα παιδιά. Όμως αυτό με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να δείχνει ότι βγάζουμε προσωπικότητες ανασφαλείς χωρίς την ύπαρξη ορίων. Τι εννοούμε όμως με τη λέξη όρια? Με τη λέξη όρια εννοούμε το σημείο μέχρι το οποίο μπορούμε να αποδεχθούμε τις πράξεις, τις ενέργειες ή τις συμπεριφορές των άλλων. Τα όρια είναι ο προστάτης των ανθρωπίνων σχέσεων. Βέβαια, πρέπει για να καθησυχάσω και λίγο τους γονείς, ότι με τη λέξη όρια δεν χρησιμοποιούμε τον αυστηρό έλεγχο, την τιμωρία, δεν είναι ταυτόσιμες έννοιες όλες αυτές. Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολο για τους γονείς να είναι συνέχεια από πάνω από τα παιδιά, συνέχεια να βάζουν όρια. Δηλαδή είναι και κάποιες φορές που θέλουμε να είμαστε πιο χαλαρά, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο χαλαροί σαν γονείς και δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία με τα αυστηρά όρια και να είναι όλα έτσι σε κουτάκια. Είμαστε λάθος εκεί δηλαδή αυτοί οι γονείς? Όχι. Είναι πάρα πολύ κομβικό να σημειώσουμε ότι τα όρια είναι αγάπη. Τα όρια είναι φροντίδα. Είναι ο μόνος τρόπος για να μάθουμε να έχουμε ασφαλή παιδιά. Με τη λέξη όριο εννοούμε ποιους κανόνες θα βάλω εγώ στα παιδιά μου για να μπορέσουν αργότερα αυτά τα παιδιά να τους ακολουθήσουν στην ενήλικη ζωή τους. Με τα όρια τα παιδιά μαθαίνουν να δέχονται την ατομικότητα και να ενσωματώνουν την έννοια της ευθύνης. Αυτά είναι τα όρια. Δεν είναι ούτε τρομερός έλεγχος, ούτε η επιβολή ισχύος από την πλευρά του γονιού στα παιδιά, ούτε η απειλή. Ναι, σίγουρα, αυτός είναι ο λάθος τρόπος. Τι γίνεται όμως με τους γονείς οι οποίοι δεν θέλουν να υπάρχουν αυστηροί κανόνες μες στο σπίτι? Αυτά τα παιδιά θα είναι εκτός ορίων, δηλαδή, θα είναι εκτός... Δεν θα είναι ευτυχισμένα? Επίσης, δεν μιλάμε για αυστηρούς κανόνες. Μιλάμε απλά για κανόνες.
οτιδήποτε σύστημα στη φύση για να λειτουργήσει διέπεται από την έννοια των κανόνων. Έτσι είναι και μια οικογένεια. Οι οικογένειες για να λειτουργούν εύρυθμα χρειάζονται κάποιους κανόνες. Εμείς ψάχνουμε τον τρόπο για να ακολουθηθούν αυτοί οι κανόνες πιο εύκολα. Ο μόνος τρόπος όμως είναι αυτό που ξέρουμε, δηλαδή να πούμε ότι εδώ μέσα σε αυτή την οικογένεια θα υπάρχουν αυτοί οι κανόνες τόσο αυστηρά ή μπορούμε και με ένα άλλο τρόπο να το δώσουμε. Ας περάσουμε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουμε στα παιδιά το να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες. Να τους ενσωματώσουν και να τους κάνουν δικούς. Ναι. Καταρχήν, οι κανόνες για να μπουν χρειάζονται από την πλευρά του γονιού να ξέρει τι θέλει και τι θα ζητήσει από το παιδί. Πάρα πολλές φορές αυτό που παρατηρούμε είναι να μην είμαι πάρα πολύ σίγουρη κι εγώ για αυτό που θέλω. Οπότε το παιδί εκεί να μπερδεύεται, να του περνάμε ένα διπλό μήνυμα. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να συμφωνήσω εγώ με τον σύντροφό μου ή με αυτόν που μοιράζομαι την αναδροφή του παιδιού σε 5-10 βασικά πράγματα, δεν χρειάζεται παραπάνω, στα οποία θέλουμε να συμφωνήσουν τα παιδιά να ακολουθηθούν αυτοί οι κανόνες. Ναι, πρέπει να συμφωνούμε βέβαια. Πρέπει να συμφωνούμε, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν ένας γονιός βάζει τον κανόνα, έρχεται ένας ο άλλος γονιός και τον αραιρεί. Ναι. Οπότε το παιδί εκεί δεν ξέρει τι πρέπει να ακολουθήσει ή όχι. Άρα επικοινωνία μεταξύ των γονιών στο ζευγάρι, είτε είναι μαζί είτε όχι βέβαια. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Επίσης πολλές φορές μπορούμε να είναι και μονογονέας η οικογένεια. Ναι, να συμμετέχει πολύ μια γιαγιά στην ανατροφή του παιδιού. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Μεταξύ αυτήνων των δύο. Στα όρια επίσης κάτι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να είμαστε ούτε βράχοι, αλλά ούτε ανεμόμυλοι. Δηλαδή, δεν πρέπει να αλλάζουμε σαν τους ανεμόμυλους θέση κάθε τρεις την ώρα. Μία θα έρθεις 8 το βράδυ, μία θα έρθεις 9, μία θα έρθεις 10. Να είμαστε σταθεροί δηλαδή. Να είμαστε σταθεροί. Ένας πολύ σημαντικός λόγος για να ακολουθήσει το παιδί το όριο είναι να νιώθει τη σταθερότητα του γονέα σε αυτό που λέει. Mm-hmm. Αλλά ούτε και αμετακίνητη. Δηλαδή, τα όρια για να ακολουθηθούν από ένα παιδί πρέπει να διαπραγματεύονται με το παιδί. Να νιώθει το παιδί ότι συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Ναι, δεν είναι ότι αποφασίζω και διατάζω. Δεν είναι αποφασίζω και διατάζω. Συμφωνούμε σε κάτι. Είναι άλλο να πεις στο παιδί, θα έρθεις 10 η ώρα. Mm-hmm. Και άλλο να του δώσεις το περιθώριο. Να του πεις, εγώ θεωρώ ότι θα έρθεις 10 η ώρα, εσύ τι ώρα θέλεις να επιστρέψεις. Να το συζητήσουμε μαζί του, 11. Λοιπόν. Να βρίσκουμε κάπως τη μέση λύση απέναντι στα πράγματα. Επίσης, όταν βάζουμε τα όρια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε φράσεις του τύπου «ποτέ», «ποτέ δεν έρχεσαι στην ώρα σου». Ναι, δεν χρειάζονται κατηγορίες. Δεν χρειάζονται κατηγορίες. Ή την περασμένη εβδομάδα πάλι έκανες αυτό, την προπερασμένη έκανες αυτό. Έτσι, ένα παιδί το αποτρέπουμε από το να ακολουθηθούν. Γιατί ακούει την κρίνια, το κουράζει, φαντάζομαι, και μετά δεν θα περάσει. Ναι, και μετά ενσωματώνει ότι ό,τι και να κάνω θα είμαι λάθος. Οπότε, ποιο το νόημα να ακολουθήσω τους κανόνες που μου βάζεις. Θέλω να μου πεις τι γίνεται όταν υπάρχει έλλειψη ορίων. Όταν υπάρχει έλλειψη ορίων, παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τα όρια που δεν του έβαλε η οικογένεια. Οπότε, αρχίζει και πειραματίζεται με συμπεριφορές πάρα πολύ ρυψοκίνδυνες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ζητάνε, που ζητάνε την αδρεναλίνη, είναι γιατί ζητάνε τα όρια, κάπως έτσι. Γιατί δεν διδάχθηκαν και δεν ενσωμάτωσαν την έννοια του ορίου σε μια πιο μικρή ηλικία. Επειδή τα όρια συμβάλλουν πάρα πολύ στο χτίσιμο της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας που κουβαλάει ένα παιδί, αυτό είναι που θα το προστατεύσει αύριο στον πειραματισμό του με πράγματα που θα μπορούν να το βλάψουν. Θα ξέρει πού να σταματήσει, θα νιώθει ασφαλή. Αυτό πρέπει να τονιστεί, νομίζω, ότι η έννοια του ορίου είναι ταυτόσιμη με την αυτοεκτίμηση. Όσο πιο καλά ξέρω πού θα φτάσω, τόσο πιο καλά προστατευμένος είμαι. Στην ουσία το όριο, για να το φανταστείτε λίγο τι είναι. Φανταστείτε ότι καθόμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο χωρίς φως, σε μία καρέκλα. Και μας καλούν να σηκωθούμε από την καρέκλα. Θα πάω, θα προχωράω μέχρι να βρω τον τοίχο. Ναι. Συμβολικά, το όριο είναι ο τοίχος. Όταν δεν τον βρω, θα χαθώ. Θα χαθώ. Πω, τι ωραία που το είπες. Ναι, είναι δεν θα βρω τον τρόπο να επιστρέψω πίσω στην καρέκλα. Mm-hmm. Έτσι θα χαθώ. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, συμβολικά μπορούμε να παρομοιάσουμε το όριο για να καταλάβουμε τη χρησιμότητά του.
και πόσο σημαντικό είναι. Ποιες άλλες συνέπειες μπορεί να έχουμε λόγω έλλειψης ορίων? Όπως είπαμε, είναι οι εξαρτήσεις. Μέσα σε αυτές τις εξαρτήσεις ανήκει και ο τζόγος. Κακή σχολική επίδοση στο σχολείο. Παιδιά, να συμμετέχουμε σε παρέες με παιδιά που είναι εξωστρακισμένα από το κοινωνικό σύνολο με παραβατικές συμπεριφορές. Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές στο σώμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ συχνό και το παρατηρούμε. Ναι, διατροφικές διαταραχές. Πάρα πολλά όλα πράγματα. Δηλαδή είναι από ναι, εκεί. Πάρα πολλά. Ναι, γιατί επειδή τα όρια συνδέονται με την αυτοεκτίμηση. Επιμένετε πραγματικά πολύ ψυχολόγοι και μας λέτε σε όλους τους νέους γονείς όρια στα παιδιά. Συνέχεια το λέτε αυτό. Εγώ το είχα κλάβει σαν ότι όρια σημαίνει ευτυχία. Ότι αυτό που είπε στην αρχή, ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο χαρούμενα τα παιδιά όταν ξέρουν τα όρια τους. Αλλά δεν ήξερα ότι μπορούν να είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα όταν υπάρχει έλλειψη οριών. Είναι και επειδή ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή που χαρακτηρίζεται από τη βία και από την έλλειψη σεβασμού της ατομικότητας και το όριο του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας, είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να διδάξουμε στα παιδιά μας πόσο σημαντικά είναι να ξέρουν πού θα σταματήσουν. Και μου λες ότι δεν είναι τιμωρία τα όρια. Όχι. Είναι κάτι σαν πειθαρχία. Θετική πειθαρχία. Ακριβώς αυτό, Γιούλη. Είναι η θετική πειθαρχία. Που με αυτόν τον τρόπο δίνουμε έμφαση. Επίσης, ένας άλλος τρόπος να ακολουθηθεί, γι' αυτό είναι η θετική πειθαρχία, είναι να μην εστιάζουμε στην αρνητική συμπεριφορά, αλλά στη θετική. Δηλαδή, τι ωραία που σήμερα ήρθες στην ώρα σου. Τι ωραία που σήμερα έφαγες. Ναι, να το πενέσουμε. Το φαγητό. Αυτός ο τρόπος είναι ένας άλλος τρόπος να ακολουθηθεί το όριο, χωρίς να φαίνεται ότι είναι επιβολή. Επίσης, ένας άλλος θετικός τρόπος είναι οι κανόνες. Με την έννοια πια, το λέω κανόνες γιατί το είπα και πριν, ότι η συνέπεια να είναι αντίστοιχη της πράξης μιας συμπεριφοράς. Όχι επειδή χάλασες το παιχνίδι σου, δεν θα βγεις το απόγευμα να παίξεις. Ναι, κατάλαβα. Πάνω σε αυτό που έχει γίνει. Είναι πάνω σε αυτό πάντα που έχει γίνει. Δηλαδή, θέλω να δω μάλλον θέλω να κοιμηθώ και είμαι κουρασμένη και έχεις πάρα πολύ δυνατά την τηλεόραση. Δίνουμε επιλογή ή θα κλείσεις την τηλεόραση ή χαμήλωσε έτη. Mm-hmm. Ωραία, ώστε να μην φαίνεται τόσο αυστηρό. Ώστε να μην φαίνεται πάρα πολύ αυστηρό. Ήθελα να σε ρωτήσω, όταν οι ίδιοι οι γονείς έχουν κάποια όρια για τον εαυτό τους και βλέπεις ότι έχουν μια ζωή έτσι που δεν ξεφεύγουν, όμως τα παιδιά τους είναι χαλαροί. Τα παιδιά παίρνουν το σωστό μήνυμα. Ναι. Είναι από τα βασικότερα σημεία να ακολουθηθεί ένα όριο είναι τι κάνει ο γονιός μου. Προφανώς δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα παιδί, και αυτό είναι και πάρα πολύ επίκαιρο αυτή τη στιγμή, να μην κάθεται με τις ώρες στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, στο κινητό, όταν βλέπει εμάς τους ίδιους να το κάνουμε. Ναι, γιατί έτσι δεν λες κάτι, αλλά ουσιαστικά δεν το κάνεις κι εσύ ο ίδιος. Επειδή ο άνθρωπος είναι ένα μιμητικό, μεγαλώνει μέσω της μίμησης, έχει πολλές πιθανότητες να επαναλάβει τις ίδιες συμπεριφορές στην ενήλικη ζωή του. Το τι παράδειγμα δίνουμε εμείς στα παιδιά μας, είναι αυτό που θα τα βοηθήσει κατά κύριο λόγο να ακολουθήσουν ή όχι το όριο. Άρα, αντί να λέμε μην είστε μπροστά στις οθόνες, μπορούμε να κάνουμε κάτι ενδιαφέρον στο σπίτι και να ζητάμε να έρθουν να είναι μαζί μας. Ακριβώς. Να βοηθήσουν. Επειδή στις σύγχρονες κοινωνίες δεν υπάρχει χρόνος για πάρα πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση, τα παιδιά μέχρι να φτάσουν να πιάσουν το κινητό και να περνάνε πάρα πολλές ώρες, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν πάρα πολύ με τους γονείς. Αυτός είναι ένας τρόπος να απομονωνόμαστε. Αλλά εγώ είμαι σίγουρη ότι κάθε παιδί θέλει και αποζητάει την αλληλεπίδραση, γιατί αυτό τον ανακουφίζει. Έτσι λοιπόν, αν δείξουμε στα παιδιά μας ότι είμαστε διαθέσιμοι, αν περιορίσουμε και εμείς το χρόνο που σπαταλάμε στις οθόνες, είναι ο μόνος τρόπος να τα προστατεύσουμε από έναν πάρα πολύ σημαντικό κίνδυνο, γιατί πλέον τα κινητά, ο υπολογιστής είναι το σύγχρονο ναρκωτικό. Αυτό θα έχουμε αύριο να διαχειριστούμε ως κοινωνία και όχι την ουσία. Ναι, και είναι ήδη πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, όρια στα παιδιά σημαίνει χαρούμενα παιδιά, ευτυχισμένα παιδιά. Αυτό, ναι. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κι εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαρήκα πολύ.
Επιστρέψαμε λοιπόν με αγαπημένη μόδα και μαζί μας η Μαρίνα Κουζούλογλου. Γεια σου Μαρίνα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και σήμερα τι θα μας δείξεις? Σήμερα θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι εμείς οι γυναίκες το αγαπάμε ιδιαίτερα. Είμαστε έτσι στενά συνδεδεμένες με αυτό. Είναι ένα ρούχο το οποίο το επιλέγουμε να το φοράμε και σε πιο casual, κάποιες λιγότερο, κάποιες περισσότερο, αλλά στις επίσημες μας εμφανίσεις είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε. Και μιλάμε για το? Για το φόρεμα. Το αγαπημένο φόρεμα που έχει επιστρέψει πάρα πολύ στη μόδα. Πλέον φοριέται, όπως είπες και εσύ, και καθημερινό και σε πιο επίσημες περιπτώσεις. Και σήμερα μας έχεις φέρει τα φορέματα της Άνοιξης. Για πες μας λοιπόν. Λοιπόν, τα φορέματα της Άνοιξης. Να πούμε καταρχήν ότι η Άνοιξη και το καλοκαίρι είναι ένα συνώνυμο. Μας θυμίζει φόρεμα, άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι αυτό και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τα trends είναι πάρα πολλά. Για όλα τα γούστα, για όλα τα στυλ, άρα έχουν καταλάβει ότι αγαπάμε το φόρεμα έτσι από την άνοιξη και το καλοκαίρι και μετά. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε το πρώτο φόρεμα που έχει φορέσει και το μοντέλο μας, η Σάντρα. Σάντρα, για να σε δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι ένα από τα πιο αέρινα τις φορέματα της Άνοιξης. Σαν στυλ μ' αρέσει πολύ γιατί δεν διαγράφει το σώμα και είναι και πολύ τάση, σωστά? Ναι, ναι, είναι ένα σερτ dress. Μας θυμίζει δηλαδή ένα πολύ μακρύ πουκάμισο. Να πούμε ότι στην ουσία το συγκεκριμένο είναι ένα κοκτέιλ φόρεμα. Να εξηγήσουμε λιγάκι γιατί είναι το κοκτέιλ. Ναι, να μας πεις. Είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι κάτι ανάμεσα στο επίσημο και στο ημιεπίσημο. Δηλαδή, ένα φόρεμα το οποίο στην ουσία το διαμορφώνεις με τα αξεσουάρ σου και το φοράς από το πρωί ως το βράδυ. Σωστά. Το συγκεκριμένο φόρεμα θα μπορούσαμε να το φορέσουμε και σε ένα κάλεσμα, ας πούμε, σε γάμο, σε βάφτιση, όταν είναι μεσημέρι, απόγευμα. Εννοείται. Με τα κατάλληλα αξεσουάρ μπορείς να κάνεις τα πάντα, νομίζω. Και μ' αρέσει και το ύφασμά του, υποπλίνα, το οποίο είναι πάρα πολύ δροσερό και δεν μας ζεσταίνει καθόλου. Μπορεί να πάρει ένα μικρό τσαντάκι αν πάει σε κάπου πιο επίσημα, έτσι για... Ναι, mini bag, τάση, μεγάλη. Και θα μπορούσαμε, ακόμα και σε ένα πιο κρύο βράδυ, να βάλουμε κάτι από πάνω. Τι θα μας πρότεινες? Βεβαίως. Μπορούμε σίγουρα να βάλουμε μία ζακέτα, όπως αυτή εδώ παραδείγματος χάρη, την οποία αν θέλουμε έτσι και λιγάκι να παίξουμε μαζί της, μπορούμε να μην τη φορέσουμε όπως θα τη φορούσαμε, παραδοσιακά θα λέγαμε. Μπορούμε απλά έτσι να τη ρίξουμε στον ώμο μας και... Ναι, και δίνει και χρώμα και μας ζεσταίνει και δεν είναι κάτι που έχουμε, βλέπουμε συχνά, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Άμα κρυώσουμε, μπορούμε να τη φορέσουμε και κανονικά, εννοείται. Βέβαια. Έτσι. Πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο. Αυτό που λες, μυρίζει άνοιξη, μυρίζει καλοκαίρι. Ναι, είναι ένα υπέροχο print, νομίζω. Το λεμονάκι είναι ό,τι πρέπει. Σάντρα, ευχαριστούμε. Να μας δείξεις το δεύτερο φόρεμα. Και θέλω να πάμε σε ένα άλλο είδος φορέματος, το RIP. Το οποίο είναι ιδιαίτερο σαν φόρεμα, αλλά πολύ τάση και αυτό. Ναι, είναι ιδιαίτερο σαν φόρεμα. Καταρχήν να πούμε ότι είναι σεξι φόρεμα. γιατί έχει την τάση να αγκαλιάζει όμορφα τις καμπύλες, τις γυναικείες καμπύλες. Φυσικά πέρα από το ρίψα τάση, σε περίπτωση που κάποια γυναίκα δεν της αρέσει, ας πούμε, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κροσέτ φορέματα, τα οποία είναι και αυτά μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή τάση φέτος, ή και το πλεκτό ακόμα. Ναι, να εξηγήσουμε τι εννοούμε σε ρίπ. Είναι αυτά τα φορέματα που είναι... Ναι, που κάνουν αυτές τις ραβδόσεις. Αυτό είναι το ρίπ ύφασμα. Να δούμε και τη Σάντρα που φοράει ένα... Στο χρώμα της σεζόν, εντάξει, με το πράσινο... Έχει γίνει χαμός φέτος και είναι ένα ωραίο χρώμα, να δεικνύει και τις μελαχρινές και τις ξανθιές γυναίκες. Και εμένα μου αρέσει γιατί είναι ένα φόρεμα που μπορεί να φορεθεί την άνοιξη, δεν κρυώνεις, δεν είναι όμως και πολύ ζεστό και δεν χρειάζεται να έχεις μαυρίσει. Ναι. Όντως, το πράσινο είναι μεγάλη τάση φέτος. Το έχουμε δει σε πολλές αποχρώσεις, το έχουμε δει παντού και θα το δούμε μάλλον και για πολύ καιρό. Το συγκεκριμένο φόρεμα, εντάξει, πέρα ότι αγκαλιάζει καταπληκτικά το σώμα, συνδυάζει και άλλα trend. Το χρώμα, το cut out. Ναι. Έτσι, και φυσικά αυτή την το ιδιαίτερο κόψιμο στο λαιμό, αυτές τις halter λαιμοκόψεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ αγαπητές φέτος. Mm-hmm. Και θα τις δούμε και ακόμα πιο έντονες, ενώ έχοντας περισσότερο ύφασμα γύρω από το λαιμό. Λοιπόν, να πούμε ότι τα cut-outs είναι τα κομμάτια που λείπουν από το φόρεμα. Τα έχουμε δει και σε άλλα φορέματα και πιο κάτω, τα έχουμε δει και σε παντελόνια. Είναι μεγάλη τάση, αλλά εσύ μας μίλησες και για το λαιμό εδώ πέρα,
λαιμόκοψη αυτή που είναι πολύ τάση. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς θα μπορούσε να το συνδυάσει αυτό? Πώς θα μπορούσα να το συνδυάσω? Μπορεί να αλλάξει και να πούμε ότι δεν φαίνεται ακριβώς σαν φόρεμα, το κάνουμε κάτι άλλο, να του βάλουμε δηλαδή από πάνω έτσι ίσως ένα πόλο μπλουζάκι θα μπορούσαμε να βάλουμε, όπως αυτό εδώ. Ναι, να τραβήξουμε τα μανίκια επάνω δηλαδή. Και να το κάνουμε πιο πρέπει θα λέγαμε. Το πόλο είναι ένα στοιχείο του πρέπει στυλ, άρα λοιπόν το κάνουμε πιο καθώς πρέπει θα λέγαμε. Εάν δεν το θέλουμε τόσο πολύ έντονο πάνω μας. Ναι, ναι, ναι. Πλέον τα φορέματα φοριούνται πολύ και ως φούστες. Οπότε μπορούμε να έχουμε ένα φόρεμα, να βάλουμε από πάνω ένα top και να γίνει φούστα. Και να γίνει κάτι άλλο. Ναι, και να γίνει εντελώς διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έτσι χρησιμοποιούμε τα ρούχα μας. Και έχουμε ένα φόρεμα που οι γυναίκες λίγο το χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε πριν, λίγο πιο επίσημα. Τώρα μπορούμε έτσι να το κάνουμε καθημερινό, ειδικά με ένα ζευγάρι sneakers, αθλητικά. Ναι, βεβαίως. Ή ένα flat πέδιλο αργότερα, ναι, που θα μπορέσουμε πολύ άνετα να το φορέσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο. Άνοιξη και καλοκαίρι. Χωρίς λουλούδια δεν γίνεται. Όχι, βέβαια. Οπότε είπαμε. Η τάση. Φλωρά, λοιπόν, η τάση μας. Εντάξει. Κάθε χρόνο τη βλέπουμε. Θα λέγαμε κιόλας ότι είναι και λίγο κλισέ. Μέσα σε εισαγωγικά. Ναι, είναι basic πλέον. Έτσι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, φέτος νομίζω τα φλωράλα είναι και λίγο διαφορετικά. Δεν έχουμε αυτό το διάσπαρτο ίδιο λουλούδι παντού σε όλο το ρούχο. Έχουμε συνήθως έτσι μπουκέτα λουλουδιών, θα λέγαμε. Ωραία, ωραία αλλαγή αυτή. Ναι. Και έχουμε και τα παστέλ χρώματα στα φλωράλα, σωστά. Βεβαίως, εννοείται. Είναι ρομαντικά, είπαμε. Είναι ξεχωριστά, είναι κοριτσίστικα. Θέλουμε αυτή τη διάθεση το καλοκαίρι, την άνοιξη. Οπότε γιατί όχι. Για να δούμε τη Σάντρα λοιπόν. Και εδώ τη βλέπουμε να φοράει και το φλωράλ, αλλά και πλισέ. Είναι δύο τάσεις μαζί. Δύο σε ένα πάλι. Και παστέλ. Και παστέλ, ναι. Όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσουν αυτά τα φορέματα. Είναι αέρινα, είναι ανάλαφρα. Είναι για κορίτσια έτσι όμορφα, σου δίνει μια άλλη διάθεση. Ναι, είναι πάρα πολύ κοριτσίστικα και ρομαντικά φορέματα. Και είναι και ανάλαφρα αυτό που είπες που αναζητάμε ούτως ή άλλως το καλοκαίρι. Και όταν η ζέστη πλέον χτυπάει κόκκινο, που θέλουμε κάτι πιο άνετο να φορέσουμε που είναι μας ζεσταίνει, είναι ιδανικά. Ένα τέτοιο φόρεμα είναι ιδανικό, ένα αέρινο φόρεμα. Το οποίο πάλι μπορεί να συνδυαστεί με πολλά και διαφορετικά πράγματα όσο αφορά το παπούτσι ή το αξεσουάρ, από μία εσπαντρίγια όπως φοράει η Σάντρα, μέχρι ένα πέδιλο που μπορεί να το αναβαθμίσει και να το αλλάξει, να το κάνει κάτι άλλο πάλι. Και από τσάντα τι θα ήθελες? Από τσάντα. Επειδή εδώ θα μ' άρεσε λιγάκι να μπούμε λίγο στο basic, έχει χρώμα και νομίζω θα επέλεγα μία τέτοιο είδους τσάντα σε αυτό το χρώμα. Για να ολοκληρώσω το outfit, θα λέγαμε. Και θα μπορούσε να είναι και πιο πρωινό, έτσι γίνεται. Σωστά. Ναι, είναι πιο πρωινό και μετά είπαμε, ανάλογα με τα αξεσουάρ ή ίσως και το πανοφόρι, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βάλουμε τώρα που είναι λίγο αρχή και νιώθουμε λιγάκι την ανάγκη να φορέσουμε κάτι από πάνω. Ένα ωραίο blazer, μια χαρά νομίζω. Ναι, και με blazer θα ήταν όμορφο και με pullover όπως το προηγούμενο outfit όπως μας έφτιαξες, αλλά και με ένα jean. Μπουφανάκι, ναι, που λέγαμε την προηγούμενη φορά και έμαθα το πολύ ωραίο. Ναι, είτε πάλι ένα τζιν μπουφάν, το οποίο είτε είναι πάλι πιο κοντά στη γραμμή του σώματος, είναι πάλι ή oversize, αναλόγως τι ύφος και τι στυλ θέλουμε να δώσουμε κάθε φορά. Είπαμε, επιλογές έχουμε πολλές, άρα μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε και να δημιουργήσουμε πολύ ωραία πράγματα. Και μπορούμε να προσθέσουμε και ένα γυαλί ηλίου, έτσι με λίγο χρώμα. Βεβαίως, εφόσον μιλάμε για πρωινές κιόλας εμφανίσεις, το γυαλί ηλίου νομίζω είναι απαραίτητο. Ναι. Τι όμορφο είναι όλο, πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Σάντρα. Και εγώ θέλω να μου πεις σε φορέματα που έχουν λουλούδια, αλλά και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, έτσι και δεν θέλει μια γυναίκα να είναι τόσο αέρινο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε? Κοίτα, μπορούμε σίγουρα να χρησιμοποιήσουμε ένα wrap dress, ένα κρουαζέ, αυτό που λέμε. Που είναι κολακεύει και πάρα πολύ. Πάρα πολύ και όλους τους σωματότυπους, όπως αυτό, το οποίο μπορεί να είναι maxi, μπορεί να είναι midi. Πάλι, το συγκεκριμένο, εντάξει, έχει ένα έντονο print. Γενικά για μένα το print είναι πάρα πολύ ωραίο το καλοκαίρι και νομίζω ότι δίνει ένα πολύ δυναμικό στοιχείο σε κάθε γυναική εμφάνιση. Άρα
πρέπει οι γυναίκες να τολμάμε να φοράμε print. Ξέρω, είναι λίγο δύσκολο κάποιες φορές, αλλά... Είναι θέμα συνήθειας, ναι, νομίζω όμως. Ή μπορεί να έχει ένα πιο σκούρο background, όπως είναι αυτό εδώ, και πάλι πιο έντονο floral. Που είναι πάλι... Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου αρέσουν τα φορέματα, γιατί μπορούμε να βρούμε στην κάθε γυναίκα αυτό που θέλει να αναδείξει και αυτό που θέλει να κρύψει. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι και μία γυναίκα θέλει να κρύψει τα μπράτσα της, που πολλές γυναίκες το ζητάνε αυτό. Ή κάποια γυναίκα θέλει πιο μάξι ή πιο κοντό, ανάλογα αν έχουμε ωραία πόδια ή όχι. Το wrap dress που είπες για ένα μεγάλο στήθος κολακεύει πάρα πολύ. Mm-hmm. Ανάλογα τι λαιμόκοψη έχουμε, μπορούμε να αναδείξουμε ένα ωραίο λαιμό ή να κρύψουμε ένα πιο, έτσι, μιας ηλικίας. Γενικότερα υπάρχουν τα πάντα. Πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε κάτι άλλο να δούμε το... Θα ήθελα να δείξω ακόμα και δύο ακόμα φορέματα. Το ένα είναι αυτό εδώ, το οποίο πάλι συγκαταλέγεται στην κατηγορία του floral. Είναι σε πιο ουδέτερο χρώμα. Είναι αυτό που είπαμε, έχουμε επιλογές. Ένα floral πιο κατεβασμένο ακόμα. Ναι, ναι, το ιδιαίτερο σε αυτό το μανίκι, το οποίο είναι... Αγαπημένο μου εμένα προσωπικά είναι αυτά τα ογκώδη μανίκια. Γενικά θέλουμε. Τα ρομαντικά. Ναι, πολύ, πολύ. Και φυσικά έχει και μια εντυπωσιακή πλάτη πίσω. Cut out λοιπόν και αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Κοίτα, πόσο έξυπνο τώρα είναι αυτό εδώ πέρα που μπορείς να βάλεις εσώρουχο. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα μετά έχεις και το σεξ κομμάτι του. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμορφο. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε και αυτό εδώ, πάλι ένα κοκτέιλ φόρεμα. Μάξι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε σε διάφορα μήκη και το συγκεκριμένο. Ρομαντικό. Αυτό το. Το κέντημα που σου δίνει την το αίσθηση, ποστό. Ναι, ακριβώς, είναι νομίζω πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και το χρώμα του αυτό πολύ. Ναι, είναι χρώμα καλοκαιρινό. Το τριανταφυλλί είναι το χρώμα μου. Και επειδή μπορεί να έρχεται λίγο στο μυαλό το πιο basic, το πιο κλασικό, θα μ' άρεσε πάρα πολύ που το έχω δει και λέω ναι, όντως, ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός, είναι με τα μεταλλικά αξεσουάρ, μετάλλικς. Ναι. Πάρα πολύ τάση, δηλαδή ένα... Αντίστοιχο παπούτσι, νομίζω ότι θα το απογείωνε πραγματικά. Ναι, και μπορεί να φορηθεί και με όλα. Το μεταλλικό φοριέται πλέον με τα πάντα. Είναι το σαν αυτό που λέγαμε παλιότερα, να έχεις μία μαύρη γόβα, αργότερα έγινε μία nude γόβα. Τώρα ναι, είναι το μεταλλικό. Έχεις δίκιο, ναι, ναι, σωστά. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς περνάμε στο μακιγιάζ μας. Και έρχομαι στο μακιγιάζ μου με τη Μαρία Γκορμπούνοβα. Γεια σου Μαρία, τι κάνεις? Γεια σας, καλά, εσείς? Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και θα μας μιλήσεις για ένα δύσκολο θέμα, αλλά πολύ αγαπητό στο κοινό στις γυναίκες, για το eyeliner. Ακριβώς, το eyeliner. Το οποίο είναι και πάλι πολύ μεγάλη τάση, έτσι? Είναι πολύ μεγάλη τάση, είναι διαχρονικό, είναι κομψό. Με τη σωστή εφαρμογή πηγαίνει σε όλα τα μάτια. Ακόμα και σε δύσκολα. Ακόμα και όταν δείχνει έτσι το καπάκι να πέφτει και να μην μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Ακριβώς. Και στα καθοδικά μάτια και στα μάτια με το καπάκι μπορούμε να εφαρμόσουμε eyeliner έτσι ώστε να ανοίξει το βλέμμα. Και... Για δείξε μας λίγο, πώς θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, έχω ένα τρίκ να σας δείξω πώς να κάνουμε σωστό eyeliner, ακόμα και σε πιο δύσκολα μάτια. Θα χρειαστούμε 3-4 πράγματα μόνο και 5 απλά βήματα. Ένα πινέλο, ναι, και ένα μολύβι. Ναι. Ένα απλό μολύβι. Μολύβι φρυδιών, ένα μολύβι σκληρό. Σκληρό, okay. Όχι πολύ μαλακό. Mm-hmm. Για πάμε να το δούμε. Ένα πινέλο. Ναι. Ακουμπάμε στην άκρη, εδώ στη μύτη, στη ναι, μύτη μας, εδώ κάτω, σε αυτή την άκρη. Και πάμε στην εξωτερική γωνία του ματιού μας. Ακριβώς από κάτω. Τέλειο. Λοιπόν, αυτή η γραμμή μας βοηθάει, μας δείχνει στο κάθε πρόσωπο, σε κάθε μάτι και σε κάθε πρόσωπο, τη σωστή γραμμή, το eyeliner, για το δικό μας πρόσωπο, για τα δικά μας μάτια, το δικό μας σχήμα ματιών. Μάλιστα, είναι οδηγός λοιπόν. Είναι οδηγός ακριβώς, είναι ο σωστός οδηγός. Τώρα, με το μολυβάκι μας, το απλό, πολύ απαλά σχηματίζουμε μία, τραβάμε μία γραμμούλα ακολουθώντας τη γραμμή του κάτω βλεφάρου μας. Άρα σαν να συνεχίζουμε την κάτω γραμμή του βλεφάρου να πηγαίνει προς τα πάνω. Ακριβώς. Πολύ απαλά και τραβάμε. Τέλεια. Θέλω να έρθω να σε δω από πίσω. Να μου τη βλέπεις εσύ.
και δείχνει μια ανωδικότητα στο μάτι. Είναι πολύ... Δείχνει μια ανωδικότητα πολύ στο όμορφο. Μάτι. Είναι ο οδηγός, σωστός. Mm-hmm. Το βρήκαμε. Ωραία. Αλλά τώρα πάμε να κάνουμε το eyeliner πάλι όμως με το μολύβι. Θα συνεχίσουμε τον οδηγό μας. Okay. Ναι. Με το ίδιο το μολυβάκι, το σκληρό, τεντώνουμε λίγο το ματάκι μας με το δαχτυλάκι. Mm-hmm. Ακουμπάμε το μολύβι εδώ, φτάνοντας μέχρι τη μέση του ματιού. Δεν χρειάζεται παραπάνω να γεμίσεις όλο το μάτι. Okay. Αυτό γιατί, για να μην μικρύνει το μάτι? Αυτό για να μην μικρύνει το μάτι και επίσης όταν είναι κουκουλωτό το μάτι, με το καπάκι το κατεβασμένο, αυτό μας γεμίζει ομοιόμορφα mm-hmm. μετά τη γραμμή του eyeliner. Έχουμε κάνει λοιπόν αυτό. Και έχεις συμπληρώσει μέσα μετά τη γωνία. Έχεις φτιάξει μια μικρή γωνία και την έχεις... Έχω φτιάξει μια μικρή γωνία. Τώρα όμως θα πάρουμε ένα πινέλο. Flat πινέλο, λεπτό, flat πινέλο, πλακέ πινέλο. Και θα το σβήσουμε το μολυβάκι μας. Με τις ίδιες κινήσεις απ' έξω προς τα μέσα πάνω στη σύριζα. Και θα φτιάξουμε την μυτίτσα μας με τις κινήσεις από μέσα προς τα έξω. Τέλεια. Ένα πολύ ωραίο tip για να αναδείξουμε καλύτερα το eyeliner μας είναι να πάρουμε λίγο highlighter με ένα flat πινέλο, καθαρό. Και τονίζουμε εδώ ακριβώς κάτω από την γραμμή που έχουμε σχηματίσει λίγο highlighter, το μας δίνει ένα πολύ κομψό λαμπερό αποτέλεσμα και πιο χαρούμενο και ευτυχισμένο βλέμμα. Ολοκληρώνουμε το μακιγιάζ μας με λίγη σκιά, σκούρο καφέ σκιά, πάνω από τη γραμμή μας. Εδώ τώρα πας όσο έντονα θέλεις. Ακριβώς. Ανάλογα, αν είναι θέλω, βράδυ, ναι. Αν θέλω λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα. Και τελειώνεις με μάσκαρα. Εννοείται, τελειώνουμε με μία μάσκαρα. Εγώ έχω μία πράσινη. Πηγαίνει με τα μάτια μου. Και με το καιρό ανοιξιάτικο. Είναι πολύ τάσικη αυτό. Είναι υπέροχο. Είναι πάρα πολύ ανωδικό. Το έχεις κάνει δηλαδή με τη γωνίτσα αυτή να μοιάζει πολύ νέο, όμορφο, φρέσκο, αυτό, χωρίς αυτό να είναι βαρύ. Μ' αρέσει πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και για όλα τα tips που μας έδωσες. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Ελπίζω να περάσατε και σήμερα όμορφα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, πολλά φιλιά.